Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε πολύ καλά. Καλά και θέλουμε να δούμε πού θα μας πας σήμερα. Θα σας πάω πρώτα στο αγαπημένο μας ζευγάρι, Μπένιφερ. Τζένιφερ Λόπεζ, Μπεν Άφλεκ. Εντάξει, πολλά ακούγονται αυτές τις ημέρες. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, όπως. Βεβαίως, φυσικά, μετά από 18 κιόλας χρόνια. Βέβαια, να σας θυμίσω ότι το πρώτο δαχτυλίδι που είχε κάνει δώρο τότε μαζί με την πρόταση γάμου ο Μπεν Άφλεκ είχε ροζ διαμάντι. Αυτό έχει πράσινο. Είναι το αγαπημένο της χρώμα, λέει. Είναι το αγαπημένο της χρώμα. Όλοι συζητάνε βέβαια το πόσο μπορεί να κοστίζει. Κάποιοι λένε ότι επειδή είναι σπάνιο μπορεί να κοστίζει και πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια, γιατί μέχρι τώρα έλεγαν ότι είναι μεταξύ 5 και 10. Οπότε τώρα είπαν ότι μπορεί να ξεπερνάει και τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά αυτό που σας έχω σήμερα είναι με ποιον τρόπο της έκανε την πρόταση γάμου ο Μπεν Άφλεκ. Για πες. Το εγώ το διάβασα, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, θες να το πεις εσύ? Όχι, θα το πεις εσύ. Όχι, άμα θες, μπορείς, εγώ δεν. Όχι, θα το πεις εσύ, παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η πρόταση γάμου δεν ήταν, ας πούμε, φανταχτερή, αλλά ήταν πάρα πολύ ρομαντική και έγινε ενώ βρισκόταν η Τζένιφερ όταν η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν στο πιο αγαπημένο μέρος της στη γη. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Το μπάνιο της. Την ώρα δηλαδή συγκεκριμένα που έπαιρνε το αφρόλουτρό της. Έπαιρνε το αφρόλουτρό της. Για, ωραίο είναι αυτό. Το αφρόλουτρό της. Ήτανε ταπεινή. Σκέψου. Ήτανε αγνή, αμόλυντη, άγραντη, μέσα στο μπάνιο της, μέσα στην μπανιέρα. Και εμένα με στον μπάνιο μου τότε θέλω να σας πω εδώ μαζί στο δαχτυλίδι. Όχι τόσο ρομαντικά όσο τη Τζένιφερ, θα σας το πω μετά. Τελείωσε το μπάνιο. Είχε ευτυχή κατάληξη όλη αυτή η προσπάθεια. Γιατί σκέψου τώρα να πατούσε στου αφρού, να γλιστρούσε, να έπεφτε. Καλά, ναι, ή να σου πέσει κάτω το δαχτυλίδι και να το ρουφήξει. Όχι, να έπεφτε μέσα στην μπανιέρα του. Να έπεφτε μέσα στην μπανιέρα. Εσένα πώ το άφησε, Μπέτι, το δαχτυλίδι? Εμένα μου το έδωσε γιατί φοβόταν μην το χάσει. Θα πηγαίναμε στην Πάτμο διακοπές και ετοίμαζα τα πράγματα. Ήμουνα με ένα παρεό ζέστη, θυμάμαι, ή δρόση. Ετοίμαζα τα πράγματα αγχωμένη και σκεφτόταν, επειδή πάντα εγώ τις ετοιμάζω τις βαλίτσες. Ναι, ναι. Το ολόκληρο κουτί τώρα μονόμετρο πού να το βάλω και να μην το πάρει η Μπέτι χαμπάρι να το κρύψει. Ναι. Αφού αυτή τη φτιάχνει τις βαλίτσες, πότε να πάω να το χώσω. Μετά σκεφτόταν, αν το κουβαλήσω πάνω μου, σίγουρα θα το χάσω γιατί είναι αφηρημένος, χάνει πράγματα. Και λέει, μόρ δεν τη το δίνω από τώρα να τελειώνουμε και μου λέει, και σου πήρε ένα δώρο. Αγάπη. Βλέπω εγώ το κουτί του τετράγωνου, λέω Δημήτρη, αυτό δεν είναι. Απλό. Πριν τα ανοίξω. Απλό, ναι. Βλέπω ότι το κουτί είναι ύποπτο κουτί. Στον μπάνιο όλα αυτά. Ναι. Στον μπάνιο όλα αυτά. Με ένα παρεό, με ένα κλάμερ, χάλι, μαύρο. Λοιπόν, και του λέω, Δημήτρη, τι είναι αυτό? Μου λέει, είναι ένα δώρο. Το ανοίγω. Λέω, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Αυτό λέγεται μονόπετρο και το παίρνω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εγώ το γύρωσα δηλαδή, τον έστειλα στα πατώματα. Τέλος πάντων, μου λέει, σου πήρα ένα δώρο. Έπαιρνα τις φίλες μου τότε την Αλέκα. Της έλεγα, καλέ, ο μάζας μου πήρε μονόπετρο και γελάγαμε. Τα άκουγε όλο αυτό αυτός κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Φτάνουμε στην Πάτμο, βγαίνουμε το βράδυ σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, έτσι πολύ ρομαντικά. Μου λέει, εντάξει, λέει, επειδή σε άκουγα που τα έλεγες, σου κάνω και την πρόταση. Αχ, τι γλυκό. Κάνω την πρόταση. Δεν τόλμησε ποτέ να ξεστομίσει. Σαν να στην κάνει χάρη την πρόταση. Ναι. Δεν τόλμησε ποτέ να ξεστομίσει ότι θέλω να σε παντρευτώ. Έπρεπε να του πεις και εσύ τότε όχι. Όχι, έπρεπε να του πω. Έχει για να μάθει. Α γυρίσω τον χρόνο. Μα συγγνώμη δηλαδή. Σώπα καλέ. Στην Πάτμο, αδερφέ μου, στην Πάτμο. Να σου πω κάτι. Η Τζένιφερ Λόπεζ, το πρώτο δαχτυλίδι, τι το έκανε το ροζ? Νομίζω, παιδιά, είχε γίνει και θέμα συζήτηση τότε. Δεν το επέστρεψε νομίζω ποτέ. Παιδιά, δεν το επιστρέφει το μονόπετρο. Ναι, δεν το δένει πίσω. Γενικότερα δεν επιστρέφει πράγματα, ναι, αν με ρωτάτε. Έχει πολλά μονόπετρα, έχω να σα πω. Έχει παντρευτεί δύο-τρει φορέ. Δεν είναι και η μόνη, νομίζω και η Ελίζαμπεθ Χάρλε. Ε, σωστά. Θα έχει μια συλλογή με μονόπετρα στο σπίτι, σωστό, φαντάζομαι. Γιατί αυτά είναι από τις πρώην προτάσεις που μου έχουν γίνει. 5, 10, 15. Πάντως δείχνει πάρα πολύ ευτυχισμένη, είναι πολύ χαρούμενη. Της άρεσε που έγινε εκεί η πρόταση, γιατί δεν το περίμενε. Γιατί συνήθως της Τζένιφερ την πηγαίνανε, ξέρεις, γκραντέπ. Όμως τα γινόταν. Ας ελπίσουμε απλά μόνο ότι η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Γιατί και την προηγούμενη φορά πάλι τα ίδια. Είχαμε δαχτυλίδια και αυτά και μετά καλά, άμα τη την κάνει και δεύτερη φορά. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Θα τρέξει να κρυφτεί. Συνήθως ξέρετε τι γίνεται, το κρατάει ο άλλος που του το έχεις κάνει και σου τη φέρνει και αυτός κάποια στιγμή. Σου λέει, έτσι είσαι φιλαράκι. Ψυχολογικά η Τζένιφερ Λόπεζ κατά βάθος μέσα της δεν θα το σκέφτεται αυτό? Μην επαναληφθεί το σκηνικό. Κάθε μέρα. Δεν θέλει να το πιστέψει, πιστεύω. Δεν πάει το μυαλό της εκεί.